Κυρία Υπουργέ, τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής στους ανασφάλιστους υπερήλικες παλινοστούντες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση ήταν μια σημαντική ανάσα επιβίωσης για αυτούς και εκεί θέλω να σταθείτε. Χορηγούνταν από τους ΟΤΑ ως την 31 12 του 18. Παρόλο όμως που με την ΚΙΑ 66-856-22-02-18 από την 1η-1η του 19 ανατέθηκε στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον ΟΠΕΚΑ, η αρμοδιότητα χορήγησης και του συγκεκριμένου επιδόματος καμία αίτηση δεν έχει γίνει δεκτή, δεν έχει ανανεωθεί, δεν έχει εγκριθεί ως σήμερα. Αυτό έχει ως οδυνηρή συνέπεια να έχουν οδηγηθεί αφενός οι ανασφάλιστοι υπερήλικες ομογενείς στην εξαθλίωση, αφετέρου οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που εξακολουθούν οι ομογενείς να διαμένουν στην οικονομική ανέχεια, στερούμενοι το ελάχιστο εισόδημα του ενοικίου. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάστε, κυρία Υπουργέ, σε ποιες επίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες εξέτασης, έγκρισης και αντίστοιχα προφανώς καταβολής για όλες τις αιτήσεις χορήγησης του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής στους ανασφάλιστους υπερήλικες παλινοστούντες ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν κατατεθεί από την 1η-1η του 19 στον ΟΠΕΚΑ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερήλικων θεσπίστηκε με υπουργική απόφαση το 85 και επεκτάθηκε και σε ζεύγη ανασφάλιστων υπερήλικων το 87. Το προστατευτικό πεδίο των αποφάσεων αυτών καταλαμβάνει τους μοναχικούς ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους ηλικιωμένους, ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς και τα ζεύγη αυτών, που στερούνται αποδεδειγμένα ιδιόκτητη στέγη εξού και στεγαστικής συνδρομής και διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται ως επίδομα στεγαστικής συνδρομής υπό μορφή ενοικίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις. Οι τελευταίες εκ των υπουργικών αποφάσεων αυτών εκδόθηκαν σε εκτέλεση του νομοθετικού διατάγματος του 72, το οποίο καταργήθηκε με νόμο του 3, χωρίς να καταργούνται παράλληλα οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις. Για το λόγο αυτό και παρά την ανωτέρω αυτή κατάργηση, το επίδομα εξακολούθησε και εξακολουθεί να δίνεται και σήμερα και να χορηγείται σε εκτέλεση αυτών των υπουργικών αποφάσεων. Ήδη με το άρθρο 58 του 4488 του 17 επαναφέρθηκε σε ισχύ το καταργηθέν άρθρο του διατάγματος του 72 που μόλις σας είπα, με ρύθμιση αντίστοιχου περιεχομένου ως προς την προστασία των ανασφάλιστων υπερηλίκων για τη στεγαστική συνδρομή αυτών. Αρμόδιοι για την καταβολή του επιδόματος αυτού ήταν οι Δήμοι και για τη χορήγηση και τη διαχείρισή του ορίστηκε με τον καταστατικό νόμο του ΟΠΕΚΑ ο ίδιος ο Οργανισμός, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εν λόγω επίδομα θεσπίστηκε πριν 35 χρόνια. Σε μια εποχή που η χώρα δεν διέθετε τα επιδοματικά εργαλεία κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής πολιτικής που διαθέτει σήμερα, τα κοινωνικά εργαλεία δηλαδή του σύγχρονου κράτους πρόνοιας, αναδεικνύοντας στις εκδοθήσεις στη δεκαετία του 80 υπουργικές αποφάσεις ως παροχημένες και παράλληλα δυσεφάρμοστες, ιδίως μετά την παριέβλεση της διαχείρισης του εν λόγω επιδόματος στην αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΑ. Οπότε, τι γίνεται σήμερα? Για το λόγο αυτό, δημιουργείται και δρομολογείται η άμεση εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου από τη μία πλευρά να συνεχίσει να δίνεται το επίδομα του ΟΠΕΚΑ, αφετέρου να διευκολύνουμε τη διεκπαιρέωση των νέων αιτήσεων, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ο ΟΠΕΚΑ δεν λειτουργούσε ξεχωριστή πληροφοριακή πλατφόρμα για το επίδομα αυτό, και αυτό από μόνο του δυσχέρανε πάρα πολύ τη διευθέτηση και την κατανομή των αιτήσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, προφανώς όσοι παίρναν το επίδομα πλήρωσαν τις προϋποθέσεις. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω στην δευτερολογία σας θα είναι καλό εφόσον φαίνεται, διαφαίνεται από την πρωτολογία ότι θα λυθεί το ζήτημα. Να δούμε και το πότε χρονικά να γίνει λίγο πιο σαφές, γιατί η υποβολή των αιτήσεων ούτως ή άλλως τους δυσχεραίνει τη δυνατότητα να κατευθυνθούν προς το ΚΕΑ, επειδή δεν έχει απαντηθεί ούτε θετικά ούτε αρνητικά, δηλαδή μπλοκάρεται και αντιλαμβάνεστε ότι πλέον για 1,5 χρόνο, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ακριβώς, ήταν αναγκαία ανάσα για την επιβίωση, εκεί πρέπει να σταθούμε, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, δεν χωράει καμία άλλη αναβολή κατά τη γνώμη μας. Αλλά εδώ πρέπει να κάνουμε και μία παρατήρηση ότι και το νέο ασφαλιστικό που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα επιφυλάσσει για πολύ μεγάλο ποσοστό με αυτές τις προϋποθέσεις και συνθήκες
ποσοστό εργαζομένων οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να πληρούν, δηλαδή να συγκροτήσουν ασφαλιστικά δικαιώματα για τη σύνταξη και θα βρεθούν σε τέτοιες καταστάσεις. Με αυτή την έννοια, εντάξει, το τοποθετήκαμε στο αντίστοιχο νομοσχέδιο ότι χρειάζεται η πάλη για την ανατροπή αυτού του αντιασφαλιστικού βάρβαρου νομοσχεδίου. Παρ' όλα αυτά, έτσι πως τέθηκε στην πρωτολογία, νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, γιατί είναι επίγοντο ζήτημα, καθαρά ζήτημα επιβίωσης. Ευχαριστώ.